σε ισχύ το τελευταίο διάστημα μία ευνοϊκή διάταξη σχετικά με τις οφειλές και την ρύθμισή τους, τη δοσοποίησή τους που μπορούν να κάνουν όσοι έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τους Δήμους. Η ρύθμιση αφορά διάφορες περιπτώσεις και μπορεί να διακανονιστεί ανάμεσα σε 36 έως 72 δόσεις και επίσης αναβιώνεται και το παλιό καθεστώς των 100 δόσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, κάθε περίπτωση έχει την δική της ιστορία και την δική της πορεία, καλό θα ήταν όσοι έχουν οικονομικές εκκρεμότητες να επισκεφτούν τους Δήμους τους. Εμείς ως Δήμος Ηρακλείου κάναμε μία υπενθύμηση ότι στους δημότες μας ότι το καθεστώς αυτό σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που έως τώρα ισχύουν θα είναι σε ισχύ έως 36. Καλό θα ήταν λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται να επισπεύσουν, μπορούν να κάνουν όποια ερώτηση θέλουν στα αρμόδια τμήματα των οικονομικών υπηρεσιών στο Δήμο, των Δήμων, ώστε αν οι περιπτώσεις τους μπορούν να μπουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, στο συγκεκριμένο καθεστώς και να δοσοποιηθούν, να το κάνουν, διότι δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τις 36 και μετά αν θα δοθεί κάποια παράταση, αν θα υπάρξει κάποια νέα ρύθμιση ή αν γενικότερα αλλάξει οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι μετά την υγειονομική κρίση, την οικονομική κρίση και την ενεργειακή κρίση που έχει επακολουθήσει, τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Όλους μας έχει επηρεάσει ως καταναλωτές, ως φορείς, ως οτιδήποτε. Και σε αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, το αρμόδιο Υπουργείο έκανε αυτή τη ρύθμιση. Το αν είναι ευνοϊκή ή όχι, ο καθένας το κρίνει ανάλογα με τη δική του περίπτωση. Από εκεί και πέρα, εμείς παρατηρούμε ότι οι δημότες μας προσπαθούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το καταφέρουν πάντα, καθώς ζούμε σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο, σε ένα δυσμενές και πολύ ασταθές οικονομικό περιβάλλον.